Και αμέσως τώρα θα έχουμε δίπλα μας τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Φώτη Τακιανό, ο οποίος σήμερα είδε την ομάδα του να κερδίζει μέσα σε μια δύσκολη έδρα, σε μια ομάδα που έβγαλε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Τι ήταν το κλειδί σήμερα που καταφέρατε και κερδίσατε, coach? Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο δύσκολη έδρα, είναι και πολύ καλή η ομάδα του Παραλιμνίου. Το αποδεικνύει και εν γέννη η πορεία της μέχρι τώρα, αλλά και αυτό που παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε ένα πλάνο στο μυαλό μας. Το πρώτο ήταν να μπούμε έτοιμοι στο παιχνίδι όσον αφορά την αμυντική αντιμετώπιση της ομάδας του Παραλιμνίου, το οποίο δεν τα καταφέραμε δυστυχώς και ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ νευρικά και μέχρι ενός σημείου ήμασταν εκτός πλάνου. Στη συνέχεια όμως, και παίζει μεγάλο ρόλο το ότι έχουμε παίχτες έμπειρους, προσπαθήσαμε και βρήκαμε τη συγκέντρωσή μας με ηρεμία, χτυπήσαμε στα δύνατα σημεία των αντιπάλων μας. Δεν πέσαμε στα ίδια λάθη που πέσαμε στο ξεκίνημα. Ελέγξαμε τα rebound που ήταν πολύ βασικός λόγος που μπορέσαμε και καλύψαμε τη διαφορά, αλλά και στη συνέχεια συντηρήσαμε τη διαφορά που δημιουργήσαμε. Είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε σε εξέλιξη, που σημαίνει ότι δουλεύουμε καθημερινά ώστε να μπορέσουμε να ελαχιστοποιούμε όσο γίνεται τα λάθη μας και να προσθέτουμε καινούργια πράγματα. Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Ο Απόλλωνας σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται και μέχρι πού θέλετε εσείς να φτάσετε το Απόλλωνα, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει στη συνέχεια? Κοιτάξτε, ρεαλιστικά μιλώντας, η ομάδα μας δεν έχει ηρεμήσει ακόμα από την αρχή του πρωταθλήματος. Με τη λογική ότι είχαμε τραυματισμούς μακροχρόνιους, οι οποίοι δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα και οι οποίοι μας στοιχίζουν την ομαλή λειτουργία της καθημερινότητάς μας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς στο γήπεδο, να δουλέψουμε. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και πρέπει να βελτιωθούμε όχι μόνο όσον αφορά την τακτική μας, αλλά να βελτιώσουμε και τον τρόπο σκέψης μας και το πώς διαβάζουμε το παιχνίδι. Αυτά είναι δύο πράγματα τα οποία απαιτούν χρόνο, απαιτούν συνεργασίες των παικτών, να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι θα μας πάρει αρκετό χρόνο ώσπου να το καταφέρουμε αυτό, παρόλο ότι ίσως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούμε στον τρόπο σκέψης και το διάβασμα παιχνιδιού για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη μέχρι τώρα απόδοσή μας. Ο Ντόρση τι είχε στον αγώνα και τον είδαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο να μένει εκτός? Είχε γίνει το χτύπημα, δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένας από τους παίκτες οι οποίοι δείξαν αυταπάρνηση είναι ο Ντόρση, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είχε σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του. Okay. Στο παιχνίδι, όπως είδατε και εσείς, έπεσε άτσαλα χτυπώντας τον αυχένα του. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Παρ' όλα αυτά, οι ανάγκες του παιχνιδιού δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε να έχουμε τον Ντόρση εκτός. Ήταν έτοιμος να μπει όταν το παιχνίδι θα έπαιρνε κάποια άλλη τροπή ή θα παρουσιαζόταν στο παιχνίδι ανάγκη να μπει. Δεν παρουσιάστηκε. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια αμυντική τακτική στην οποία τα παιδιά που ήταν μέσα ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά. Επομένως δεν θέλαμε να την πειράξουμε την ομάδα. Και επίσης του αξίζουν συγχαρητήρια ότι μπαίνοντας τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού ήταν 100% έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και υγεία σε όλους μας. Είστε καλά, ευχαριστούμε. Αυτά από τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Φώτη Τακιανό.